Μέσα από μια σειρά δράσεων από το 1995 μέχρι και σήμερα, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει προσφέρει πολύπλευρο έργο σε παιδιά και κοινωνικές ομάδες για περιστατικά βίας, εξαφανίσεων και προβλήματα υγείας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών, διοργανώθηκε επαιτειακή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 24 χρόνια, ένα μικρό παιδί είχε την ιδέα. Μέσα από το ημερολόγιο του μας άφησε μια παρακαταθήκη, μιλώντας για τα παιδιά που κινδυνεύουν, για τα παιδιά που βρίσκονται στον δρόμο. Γιατί όλα είναι παιδιά και αξίζουν ένα χαμόγελο, όπως έλεγε ο 10χρονος Αντρέας ο γιος μου. Το Χαμόγελο του Παιδιού απέκτησε φυσική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη το 1996 και στη Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα το 2014. Από το 1996 έως το 2019 έχει στηρίξει 113.621 παιδιά σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Έχει πραγματοποιήσει επίσης διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε 40.766 μαθητές, 5.510 γονείς και κηδεμόνες, αλλά και 2.014 εκπαιδευτικούς, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε συνολικά 6.131 άτομα. Η Βόρειος Ελλάδα λοιπόν για μας και η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη δουλειά που γίνεται, στην καθημερινότητα, με τα στενοφόρα, με τις κινητές μονάδες, με τα σπίτια, με την 24ωρη λειτουργία. Ο ίδιος οργανισμός προχώρησε σε 194 επιτόπιες παρεμβάσεις για 299 παιδιά που διέτρεχαν άμεσα κίνδυνο, ενώ έχει δεχτεί 1.339 καταγγελίες για 2.407 παιδιά και 281 αιτήματα για φιλοξενία 502 παιδιών. Εκτός από το σπίτι στο Φίνικα στην Καλαμαριά, να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία και ενός καινούριου σπιτιού στη Νέα Ηρακλίτσα, στην Καβάλλο, που μεγαλώνουν άλλα 20 παιδιά θύματα κακοποίησης. Λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης οικογένειας και παιδιού, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Καβάλλα, όπου στηρίζουμε οικογένειες με προβλήματα διαβίωσης. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να τους συγχαρώ και να διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ όσο και η ελληνική κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό του οργανισμού για να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται για να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου το χαμόγελο το οποίο δικαιούνται και αξίζουν. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έρευνα που πραγματοποίησε γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με την οποία το 53% θεωρεί ότι ο οργανισμός επιτελεί το πιο σημαντικό έργο μεταξύ όλων των ανθρωπιστικών ΜΚΟ της χώρας. Είναι ο πιο δραστήριος και αποτελεσματικός οργανισμός για το παιδί και του αναγνωρίζεται αυτό. 53% θεωρεί ότι προσφέρει το πιο σημαντικό έργο και αυτό είναι ακόμα πιο ψηλά μεταξύ των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, το 58%. Το Χαμόγελο του Παιδιού στάθηκε δίπλα σε κάθε παιδί θύμα εξαφάνισης. Στον τομέα της παρέμβασης σε περιστατικά εξαφάνισης παρήχε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 202 παιδιά. Επίσης ήταν δίπλα σε κάθε παιδί θύμα φτώχειας, καθώς παρήχε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 11.730 παιδιά.